Καλύτερα από τα αναμενόμενα είναι τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση του Ιουλίου στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, με τη μείωση να αγγίζει το 64% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Ο Ιούλιος έκλεισε με 214.000 αφιχθέντες επιβάτες εξωτερικού και άλλες 38.000 αφιχθέντες εσωτερικού. Είναι ένα ποσοστό του εξωτερικού γύρω στο 33% του περσινού και του εσωτερικού είναι γύρω στο 60% του περσινού. Ανέκαθεν είμαστε οι πρώτοι σε αφήξεις όλη την Ελλάδα, και στην καλή περίοδο και στην κακή περίοδο. Σε καθημερινή βάση οι τουρίστες εξωτερικού αγγίζουν τις 10.000, ενώ τα Σαββατοκυριακά ξεπερνούν τους 14.000. Φανταστείτε ότι κάναμε αυτά τα νούμερα χωρίς τη ρωσική αγορά που για μας είναι μεγάλη, χωρίς την αγγλική αγορά μέχρι τα μέσα του Ιουλίου, χωρίς την ισραηλίτικη αγορά που και αυτή είναι καλή αγορά. Όπως καταλαβαίνετε, τα νούμερα αυτά προς τη στιγμή δείχνουν καλά. Όσο κυλούν οι μέρες, οι τουρίστες εξωτερικού αυξάνονται, ενώ όλα δείχνουν ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι καλύτερος μήνας σε αφίξεις από τον Αύγουστο. Ενώ ανάλογα με την πορεία της πανδημίας θα εξαρτηθεί η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου στο νησί μας. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έφτασε στις 14.500 οι αφίξεις εξωτερικού και στους 1.600 οι αφίξεις εσωτερικού. Μα φαίνεται ότι Αύγουστος έχει αυξήσεις μέρα με τη μέρα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα του Ιουλίου, άρα θα το δούμε και βήμα-βήμα. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου. Από ό,τι βλέπω κάποια προγράμματα, μέχρι αρχάς Νοεμβρίου υπάρχουν ακόμη προγράμματα. Τώρα, αν θα επιμηκυνθούν και μέχρι τέλος Νοεμβρίου, δεν το ξέρω ακόμη. Την ίδια ώρα μεγάλο είναι το πλήγμα και στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, με τις πληρότητες να κυμαίνονται από 10 έως 50% ανάλογα με το κατάλυμα και την τουριστική περιοχή στον νομό Ηρακλείου. Οι πληρότητες είναι πάρα πολύ χαμηλές, σταθερά ανεβαίνουν και ευελπιστούμε ότι θα ανέβουν πολύ περισσότερο. Ανά περιοχή στο νομό Ηρακλείου έχουμε μία διαφοροποίηση. Ξεκινάνε από 10% οι πληρότητες. Υπάρχουν σε κάποιες περιοχές λίγο χαμηλότερες και αγγίζουν και μέχρι το 50% και 60%. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα κρούσμα σε κανένα κατάλημα του νομού Ηρακλείου, ούτε σε πολυτελείς κατοικίες, ούτε σε βίλες, ούτε σε διαμερίσματα. Αυτό που θέλουμε να πιστεύουμε και αυτό που εισπράττουμε από τους επισκέπτες είναι η σιγουριά που εμπνέουν. Όταν μας βλέπουν και παίρνουν όλα τα μέτρα ασφαλείας, είτε εμείς είτε το προσωπικό μας, εκπλήσονται. Οι πληρότητες αυξάνονται το μήνα Σεπτέμβριο και στα τουριστικά καταλύματα, με τους επιχειρηματίες να ζητούν από την κυβέρνηση οικονομική στήριξη και φορολογικές ελαφρύνσεις. Πολύ σημαντικό αίτημα του κλάδου μας είναι ο ΕΜΦΙΑ, ο οποίος πρέπει να μειωθεί και να απαλλαγούμε εντελώς, αλλά για αρχές απαλλαγούμε φέτος λόγω COVID κτλ. Η φορολογία, όπως όλες οι πολλοί επιχειρηματίες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να εισακουστούν οι προτάσεις μας και να δουν τη σοβαρότητα της κατάστασης αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για να μας βοηθήσει.